Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, δημοσκόπηση για λογαριασμό του Politic.gr. Είπαμε δύο λόγια για τα βασικά στοιχεία. Πόσο κρίσιμο θεωρείς το γεγονός αυτό ότι φαίνεται να μην έχει μια μικρή φθορά του 2% η κυβέρνηση, αλλά δεν τσιμπάει κανένας. Δεν την καρπώνεται. Ναι, παρακαλώ, Ειρήνη. Δεν την καρπώνεται κανείς, αυτό λέγαμε. Ναι, την καρπώνεται το άλλο κόμμα. Βέβαια όμως εδώ, επειδή έτσι εμείς βιώνουμε και τις μετρήσεις διαφορετικά από εσάς που τις αναλύετε, αυτό το άλλο κόμμα δεν είναι ντε και καλά ένα άλλο μικρό γνωστό κόμμα. Είναι η απέτηση, αν θέλετε, η διάθεση του κόσμου για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, το οποίο δεν θα έχει να κάνει τίποτα με τα παλιά. Δηλαδή κάτι νέο, έτσι αυτή την αίσθηση. Από πού θα προέρχεται αυτό το κόμμα, γιατί διαβάζουμε αυτό. Καταρχήν να μας εξηγήσει ο Δημήτρης αυτό, πώς αυτή η ερμηνεία από πού προκύπτει. Ναι, δηλαδή πάντοτε όταν λες άλλο κόμμα, υπάρχει δυνατότητα να δώσεις μια επιλογή. Ναι. Τα γνωστά μικρότερα κόμματα, να μην αναφέρω, όλα είχαν λίγο πολύ κάποιες αναφορές, αλλά μάλιστα, οι οποίες δεν ξεπερνάνε ούτε καν το 1,5% στη δική μας τουλάχιστον μέτρηση. Ναι. Και παρόλα αυτά, πέραν από αυτές τις επιλογές που έχεις, προκύπτει όχι ούτε από αυτά. Ούτε από αυτά. Ένα άλλο, κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Α, μάλιστα. Άρα, στο άλλο, όταν ρωτάτε άλλο κόμμα, ζητάτε να σας πούν και ποιο κόμμα είναι. Βεβαίως. Και εδώ βλέπετε ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ξέρει τι να πει. Που απαιτεί, αν θέλεις, κάτι άλλο έξω από αυτό το γνωστό, το οποίο υπάρχει και το οποίο είτε είναι διαθέσιμο εντός Βουλής, είτε είναι γύρω και έξω από τη Βουλή. Ο κεντρός χώρος πώς ορίζεται τώρα, γιατί ξέρετε, ο κεντροδεξιός είναι κεντρός, ο κεντροαριστερός είναι κεντρός, το κοινάλ είναι κεντρό ή ούτως ή άλλως. Τι γίνεται εδώ τώρα, Κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη τώρα εδώ. Εδώ, αυτή τη στιγμή, περάσαμε μία κρίση όπου το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι φωτιές. Και εδώ φαίνεται ότι, γιατί πέρα από την πρόθεση ψήφου, η οποία είναι μια στεγνή αναφορά στο ποιος είναι πρώτος, στο ποιος είναι δεύτερος κτλ., υπάρχουν και τα συγκριτικά. Και βλέπουμε ότι στα συγκριτικά μεταξύ μιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα διαχειριζόταν καλύτερα τις πυρκαγιές. Ναι. Ή το άλλο συγκριτικό, το κλασικό. Αυτό τι σου βγάλε το ερώτημα, αλήθεια, λίγο παρένθεση. Τι σου βγάλε αυτό το ερώτημα, στο ποιος θα διαχειριζόταν καλύτερα τις πυρκαγιές? Ο κανένας. Δηλαδή η ερώτηση είναι, κατά την άποψή σας, ποια από τις δύο κυβερνήσεις διαχειρίστηκε καλύτερα τις πυρκαγιές, έχοντας στο μυαλό μας τις πυρκαγιές του Ματιού με το ΣΥΡΙΖΑ και τις πυρκαγιές της Εύβοιας και της Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία? Καμία από τις δύο λέει το 50%. Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, υπερτερεί το της Νέας Δημοκρατίας που λέει 38% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που λέει 12%. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή να κερδίζει εδώ η Νέα Δημοκρατία χάνοντας, να το πω έτσι. Ναι. Να είναι σωστό. Μάλιστα. Στο άλλο συγκριτικό, για παράδειγμα, αν η χώρα θα πήγαινε καλύτερα με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή αν θα πήγαινε καλύτερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ υπερτερεί πάλι η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να σημαίνει ότι και εδώ δεν αποτυπώνεται μια δυσαρέσκεια στο γεγονός για το πώς πάει η χώρα. Ναι. Δηλαδή, ένα ποσοστό της τάξης 26% λέει είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα θα πάει με το ίδιο πράγμα, με την ίδια πορεία. Μόλις το 21% λέει πάει καλύτερα με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 50% θα πήγαινε χειρότερα αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 50%, ναι, 21% με το ΣΥΡΙΖΑ εννοείς καλύτερα. Ακριβώς, ναι, 21% με το ΣΥΡΙΖΑ. Και 50% λέει χειρότερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Χειρότερα με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα σημάδι ποιοτικό, το οποίο νομίζω πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορεί αυτό το δείκτη να τον αλλάξει. Το θέμα δεν ξέρω κατά πόσο θα το λάβει σοβαρά ο Τσίπρας. Το θέμα είναι πόσο το λαμβάνουν σοβαρά αυτοί που είναι κάτω από τον Τσίπρα. Δυστυχώς δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη στις δημοσκοπήσεις, Ευαγγέλη μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τις χρησιμοποιούν σαν οδηγό. Ναι, αλλά αν θέλουν κάποιοι να φάνε από τον Τσίπρα, εδώ έρχεται βούτυρο στο ψωμί τους τώρα όλο αυτό. Γιατί σου λέει, άμα και με τις πυρκαγιές κάει και μισή Ελλάδα και πάλι δεν τσιμπάμε εμείς τίποτα, τι γίνεται, ρε φίλε? Ναι, τι πρέπει να γίνει για να κερδίσουμε κάτι, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, δεις, υπάρχει ακόμα μία ισχυρή. Παρά το γεγονός, τα λάθη, όλα αυτά που έχουν γίνει και με την πανδημία αλλά και με τις πυρκαγιές από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ακόμα μία μετατόπιση ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει, δεν το κατανοεί. Αυτή δεν είναι μία απώλεια, είναι διπλή απώλεια. Μία φορά γιατί φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλη μία φορά γιατί πάει στον αμέσως επόμενο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να. Ενώ έχει πέσει και η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει πέσει όχι γιατί πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πέσει γιατί πάει στο άλλο κόμμα ή σε κάποιους αναποφάσεις οι οποίοι προβληματίστηκαν με αυτά που είδαν με τις πυρκαγιές. Ναι. Η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.
με διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία απευθείας. Δηλαδή δεν χάνει προς το κοινάλ. Ναι. Κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να το δούμε και να το αξιοποιήσει και η Γεννηματάη και οποιοδήποτε άλλος μελλοντικός αρχηγός στο κοινάλ. Ναι. Πάει προς τη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη διαρροή δεν μπορεί να την σταματήσει. Και δεν μπορεί να σταματήσει όταν ενσωματώνει μέσα πολιτικές τύπου Πολάκη και διάφορα άλλα. Μπράβο. Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι δεν τσιμπάει μεν τίποτα. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πακτωμένο 22%. Πακτωμένο. Πακτωμένο, όπως το λέω. Αναλύωτο εδώ και πάρα πολύ καιρό σε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, ό,τι και να γίνεται. Με το καλημέρα ξεκινάει με το 22. Μπράβο. Το θέμα είναι που είναι το ταβάνι του. Ναι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, με τις εκτιμήσεις και με τις αναλύσεις που κάνω και με τις μαθηματικές πράξεις που κάνω, είναι ταβάνι αυτή τη στιγμή στο 27%. Απέχει δηλαδή περίπου 4 μονάδες από το εκλογικό του αποτέλεσμα του 2019. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Οι 4 μονάδες. Και δεν είναι μεγάλη και δεν είναι μικρή, θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσε όμως να γίνει και καλύτερα. Γιατί τις 4 μονάδες με μια διαφορετική πολιτική, άνετα τις ξανακερδίζεις. Ναι, για αλλά, να γίνεις και αλλά, κυβέρνηση, συγγνώμη, θα πρέπει να κερδίσεις άλλες τόσες. Αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υποστεί, έχει πέφτει από το ένα λάκκο στον άλλον. Ναι. Λάκκο με φίδια, δεν σου λέω εγώ επιτυχημένα, αποτυχημένα, αλλά πέφτει από τον ένα λάκκο στον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, το να μην παίρνεις εσύ τα πάνω σου με τίποτα για να ξεπεράσεις την προοπτική αυτού του 27% που λες, είναι προβληματικό. Δείχνει, αυτό κι αν δείχνει, ότι ως αντιπολίτευση σε ξεπερνάει. Δηλαδή κάτι άλλο ψάχνει, δεν εμπνέει ούτε ως αντιπολίτευση. Πόσο μάλλον να εμπνεύσει ως κυβέρνηση. Ναι, το θέμα είναι ψάχνει, επαναλαμβάνω, δεν παίρνουν σοβαρά τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ακόμα και δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι από εταιρείες που ας πούμε ότι μπορεί να δουλεύουν για φιλικά προς αυτούς μέσα και να παρουσιάζουν καμιά φορά κάποια ερώτηση με μια διατύπωση η οποία να είναι πιο φιλική και όχι τόσο ουδέτερη προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και εκεί υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές και στα συγκριτικά. Δεν είναι στην καταλληλότητα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ναι, λέμε εδώ τώρα, η Αυγή έχει θάψει δημοσκοπήσεις. Έπεσε μεν η δημοτικότητα του Μητσοτάκη κατά 2-3 μονάδες σε σχέση με τη δική μας μέτρηση, αλλά δεν τις πήρε ο Τσίπρας, τις πήρε ο κανένας. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αποκωδικοποιήσεις ακόμα όταν θέλεις να κυβερνήσεις. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το προσφυγικό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Καβούρ. Ναι, έρχεται άλλο βλάκο. Έρχεται άλλο κύμα, παιδιά. Οπότε εδώ ο κόσμος σκέφτεται. Αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, τι θα συνέβαινε? Ανοιχτά σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Περάστε, Νέα Δημοκρατία, σύνορα παντού λέει. Δεν πρέπει να συνυπολογίσουμε. Είπαμε, και θα βγάζαν το φράχτη και θα βάζανε τα ΣΥΕΣ σε όλο τον Εύρο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι μεταναστευτικό θα δώσει. Ήδη αυτό που έχουμε έχει γίνει κάπως διαχειρίσιμο, από ό,τι έχω την εντύπωση. Ανασχηματισμό σήμερα, αύριο μεθαύριο. Αυτό εκεί ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Ο Μητσοτάκης πόσο πολύ μπορεί να ταράζεται από αυτή την απώλεια των δύο μονάδων όταν η διαφορά παραμένει στις 10-12, ας πούμε? Ταράζεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Μα αυτό, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, μιλάμε και λίγο ανοιχτά. Όταν έχουν δημοσκοπήσεις, ο κόσμος παίρνει χαμπάρι. Ναι. Και ήδη κάποια από άνθρωποι από τα επιτελεία των κομμάτων μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε πώς πάνε. Ναι. Όταν έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, εμείς παρουσιάσαμε σήμερα. Ναι. Αλλά τις ενδείξεις έχουμε ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Που έτρεχε η δημοσκόπηση. Άρα φτάνα στα επιτελεία ότι ξέρετε υπάρχουν φθορές, υπάρχουν γδαρσίματα, υπάρχουν γρατζουνιές. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν ακόμα ένας λόγος να πατήσει το κουμπί. Θορυβούνται γιατί φοβούνται ότι μία δημοσκόπηση μπορεί να φέρει την άλλη. Δηλαδή, άμα πάρει ο κόσμος, άμα περάσει στον κόσμο η αίσθηση ότι πλέον αρχίζει να φθείρεται η κυβέρνηση, μπράβο, μπορεί αυτή η φθορά να αρχίσει να γίνεται ταχύτερη, εννοείς. Έτσι. Αυτή είναι η δεύτερη δημοσκόπηση. Μέσα στην εβδομάδα θα βγουν άλλες δύο, γιατί γνωρίζω από συναδέλφους ότι τρέχουν και άλλες δύο για μέσα από τις ενημέρωσεις. Άρα εδώ ο Μητσοτάκης φέρεται έξυπνα. Γιατί κοίτα, υπάρχει μια δημοσκόπηση της GPO αυτή που λέγαμε, που έλεγε ότι ο κόσμος θέλει ένα σχηματισμό, ένα μεγάλο ποσοστό, 40 και κάτι, 49 νομίζω, το πιάσε αυτό και τη δυσαρέσκεια για Χαρδαλιά και Χρυσοχοΐδη που λέγαμε. Για Χρυσοχοΐδη περισσότερο. Για Χρυσοχοΐδη κυρίως, ναι. Μέχρι και ο αρχηγός πυροσβεστικής είναι μέσα στη δημοσκόπηση. Μήπως αυτό έχει επισπεύσει μαζί με τη διεθνή έκθεση της διαδικασίας ενός ανασχηματισμού? Ειρήνη, θα σου απαντήσω μετά τον ανασχηματισμό. Αν ο Χρυσοχοΐδης μείνει εκεί που ήταν, υπάρχει το ενδεχόμενο, έτσι, έχει με το Χαρδαλιά, κάπως αναβαθμισμένο ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, τότε δεν είναι... Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Δεν έχει νόημα.
Αν αντίθετα φύγει, τότε γιατί είδα και ερώτηση συγκεκριμένα για το Χρυσοχοίδη. Κάτι που εγώ δημοσκοπικά δεν θα έκανα. Δεν θα βάζα, ας πούμε, μια ερώτηση στην κοινή γνώμη αν ο Υπουργός πρέπει να διώξει ή να κρατήσει το Χρυσοχοίδη. Είναι λίγο ψηλό. Λαϊκίστικο να το πω έτσι. Αλλά τέλος πάντων, θα εξαρτηθεί από το τι ανασχηματισμό θα δούμε. Αν παραμείνει στη θέση του, πάει να πει ότι εκτιμά ότι έκανε ίσως λάθη ο Χρυσοχοίδης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ενδεχομένως στο μυαλό του Μητσοτάκη τώρα ότι και τους προηγούμενους μήνες ήταν ο καλύτερος και ο πιο δημοφιλής υπουργός και ότι είχε δείξει και κάποιο έργο και στην εγκληματικότητα και στην κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα. Ο Χρυσοχοίδης, ξέρουμε πολύ καλά, ο Χρυσοχοίδης είναι το χρυσό δισκοπότηρο για εκείνους που θέλουν να πολεμήσουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να σταθούν απέναντι στην πασοκοποίηση του ηγετικού μηχανισμού. Εντάξει, τον αξιοποίησε και ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Ναι. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο και ο Χρυσοχοίδης φαίνεται να είναι πτάψυχος. Εντάξει, τον αξιοποίησε ο Σαμαράς, αλλά έχοντας συνεργασία με το Πασόκ, με το Βενιζέλο. Ναι, εκεί ήταν λίγο πιο ομαλό. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ανασχηματισμός που θα δούμε θα έχει περισσότερο Πασόκ μέσα από όσο ήδη υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς άλλη κατεύθυνση θα πάει και επίσης δεν ξέρω. Δηλαδή, αν τα βασικά υπουργεία, ξέρω εγώ, ανάπτυξης εσωτερικών, υγείας, εντάξει, λέγεται ότι θα αλλάξει κτλ., μείνουν τα ίδια, τι ψαρωτικός ανασχηματισμός θα είναι, δεν το ξέρω. Δηλαδή, ψαρωτικός θα είναι, δεν θα είναι ψαρωτικός. Τι θα είναι? Ψαρωτικός, όχι ψαρωτικός. Ναι. Εντάξει, το εσωτερικό δεν νομίζω να αλλάξει Βορύδη. Θέλω να πιστεύω γιατί ο Βορύδης μπήκε για κάποιο λόγο εκεί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι κρυφό μυστικό τώρα. Όλοι για κάποιο λόγο. Ο Βορύδης, εγώ άκουσα πολύ καλά λόγια και από άλλους, από άλλα κόμματα. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται να γίνουν και τα δύο. Από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν θα είναι ένας, δεν θα δεις πολλοί υπουργούς να μετακινούνται, δεν θα δεις εντυπωσιακά πράγματα. Και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που λένε ότι θα δεις πολλούς νέους υπουργούς και μάλιστα πολλούς κοινοβουλευτικούς να μπαίνουν στην κυβέρνηση. Υπουργούς ή υφυπουργούς? Υφυπουργούς ως επιτοπλίστων. Να μπαίνουν κοινοβουλευτικοί. Ναι. Αν ισχύσουν αυτά και τα δύο, πάμε σε κυβέρνηση τέρας. Ναι. Τεράστιο. Ναι. Δεν είναι καλό. Ναι, δεν είναι καλό, προφανώς δεν είναι καλό. Ειδικά, ας πούμε, σε φυσικές καταστροφές και τέτοια που υπάρχουν συντονιστικά προβλήματα, όσο περισσότεροι, τόσο χειρότερα. Και ενδεχομένως θα υποδεικνύει και ένα εσωκομματικό πρόβλημα το Μητσοτάκη, άμα δεις πολλούς ξαφνικά να γίνονται να παίρνουν καρέκλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη γκρίνια τώρα. Εντάξει, αυτοί που γκρίνιαξαν μέσα για τον Μπένο και την ιστορία, δεν νομίζω ότι αυτό πείραξε ιδιαίτερα το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης νομίζω είναι τη σχολή, άστε γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Ναι. Μα τη λογική τακτοποιεί και γεμίζει τα κουτάκια τη κυβέρνησή του. Θα το δούμε βέβαια αν και τώρα το κάνει, αν θα κρατήσει εσωκομματικές ισορροπίες. Αλλά να κρατήσει γιατί εσωκομματικές. Δεν είναι ένας αρχηγός ο οποίος αμφισβητείται. Ναι, σωστό. Άρα λοιπόν θα κάνει αυτό που νομίζει και έχει στο κεφάλι του ότι είναι το σωστό να κάνει. Θα του βγει, του βγει. Και δεν του βγει, δεν του βγει. Θα κάνει κάτι. Θα κάνει και πάλι ανασχηματισμό. Δεν έχει περιορισμό στου ανασχηματισμού. Όσο θέλει, κάνει ένας πρωθυπουργός. Σωστή παράμετρος. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη δημοσκόπηση. Ετοιμάζουμε και μία δεύτερη, την οποία πάλι θα δείτε την επόμενη εβδομάδα, που έχει να κάνει με τα προβλήματα εδώ της Θεσσαλονίκης μας, τις προτεραιότητες που πρέπει να δώσουν οι παράγοντες εδώ, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η πόλη, τι γίνεται με το μετρό, πώς τρέχει. Έχουμε και ένα δεύτερο μέρος, το οποίο θα ενημερωθείτε και ενδεχομένως να το ξανασυζητήσουμε. Ωραία. Να έχουμε δημάρχους εδώ την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, δημάρχους, αντιδημάρχους. Αναπλάσεις. Ωραία. Λοιπόν, αρχιτέκτονες και συναφή. Οκ. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Βασιλιάδη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.